Τη στήριξή της στους τοπικούς παραγωγούς, εμπόρους και αγροτικούς συνεταιρισμούς εξέφρασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών Φρέσκων που διεξήχθη στα περίπτερα 13 και 15 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και η Περιφέρεια βλέπουμε παρούσα στην υποστήριξη των τοπικών εμπόρων και παραγωγών. Και όχι μόνο των προϊόντων, γιατί σήμερα περιμένουμε όλοι, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, από τον παραγωγό. Αλλά δεν φτάνει μόνο να έχουμε παραγωγή. Σήμερα πρέπει να δείχνουμε τα προϊόντα μας, αλλά να σου πω τι έκανε σε αυτήν τη φάση η Περιφέρεια. Οι μεγάλοι συνεταιρισμοί και πολύ μεγάλοι εξαγωγές είναι οργανωμένοι και συμμετέχουν σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις. Η Περιφέρεια λοιπόν, βλέπετε τα περίπτερα, κανόνισε να πάρει περίπτερα που όποιος από το επιχειρήν επάνω στο αγροτικό κομμάτι θα ήθελε να συμμετέχει και να παρουσιάσει την επιχείρησή του και τα εμπορεύματά του, να είναι εδώ και με ένα συμβολικό τίμημα. Δεν θα πω το ποσό, να ρωτήσετε τους επιχειρηματίες που είναι εδώ. Εμείς δεν σταματάμε εδώ, τις επιχειρήσεις αυτές τις μικρές και τους συνεταιρισμούς θα τις αναδείξουμε και έξω από την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στην έκθεση, τη μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών προϊόντων του Βερολίνου, και δεν σταματάμε. Είμαστε δίπλα τους, γιατί όπως προείπα από αυτούς περιμένουμε πολλά. Και μόνο από αυτούς μπορεί να σωθεί η οικονομία, φεύγοντας το εμπόρευμα και έρχοντας συνάλλαγμα. Παρόν στην έκθεση και ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιάννης Ταχματζίδης.